Θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε ένα χώρο πιο προσβάσιμο στον κόσμο, να μπορεί να έρθει να δει τα ρούχα. Ο Ιαν θα έρθει με το μπεμπέ. Είναι με το μπεμπέ, μόλις την κίνησε πριν από λίγο, πήρα το μήνυμα. Γίνεται σήμερα 7 μηνών. Πώς είναι για σένα αυτή η συνθήκη του τελευταίου 7 μήνες? Είμαι τώρα στη φάση του απερίγραπτου έρωτα, δεν μπορώ. Δηλαδή, όταν κοιμάται μου λείπει και τέτοια. Κάτι έγινε και με το Twitter σου. Τι είναι? Νομίζω στο κατεβάσαν κάτι, έχεις δει, αν. Δεν μπαίνω πολύ συχνά στο Twitter. Με θορύψεις τώρα, να μπω να δω τι έχει γίνει. Όντως στο Twitter. Είναι deactivated. Yes. It's fine. Είναι ok. Είδαμε τώρα όλο αυτό που έχει γίνει με την Ιωάννα Τούνη που φύλασε το μωρό της δημόσια. Φυσικά, όπως όλοι οι άνθρωποι που αν φυλάζουν αποκλειστικά ξέρουν ότι ένα μωρό δεν πάει με πρόγραμμα σε αυτό. Το θεωρώ παράλογο. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το σχολιάσω. Είναι μια τρέλα. Υπήρξε κάποιο σχόλιο όλο αυτό το διάστημα που είσαι μητέρα, το οποίο να σε στενοχώρησε πολύ από κάποιον follower σου? Που λένε ότι άλλες πασχίζουν να γίνουν μάνες και έχει γίνει μάνα αυτή και κρίμα το καημένο το παιδί. Αυτό είναι μια καινούργια πίστα χολής που πονάει. Όλο αυτό που έγινε με τις στυλιστικές επιλογές στη Βουλή, που σχολιάσανε κάποιους στη Τζόρτζια, ας πούμε, για αυτό που έβαλε. Είναι άλλη μια μέρα σε αυτή την κοινωνία που στεναχωριέμαι λίγο. Δεν ξέρω γιατί νιώθουν την ανάγκη οι άνθρωποι να είναι τόσο επεμβατικοί με τις απόψεις τους. Σπάει διακοπές που να έχεις περάσει χάλια και να πεις τι ήθελα και ερχόμουν. Τι το ήθελα και σηκώθηκα. Ναι, ναι. Αλλά ήμουνα με ένα συγκεκριμένο άνθρωπο τότε στη ζωή, που ό,τι και να κάναμε, περνούσαμε χάλια, οπότε τσάμπα τα ταξίδια και τα κρίμα.